Παναγιώτης Πασχάλης, ο πρώτος Κύπριος επιχειρηματίας ανάπτυξης γης που έριξε δίχτυα στην κινέζικη αγορά και δικαιώθηκε. Όπως μας εξομολογήθηκε, χρειάστηκε αρκετός χρόνος και χρήμα για να έρθει το ποθητό αποτέλεσμα. Μιλούμε για πάνω από 150 πωλήσεις και σε νούμερο πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα. Και ήταν μόνο η αρχή. Την ώρα που η οικονομική κρίση γονατίζει τον κατασκευαστικό τομέα, ο επιχειρηματίας ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο ελπίδας για τον κλάδο, την τεράστια κινέζικη αγορά. Η αγορά είναι πολύ δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη. Με αρκετή δουλειά μπορεί οποιοδήποτε συνάδελφος να φέρει και αυτός αρκετά αποτελέσματα. Ο επιχειρηματίας ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Η αγορά είναι τεράστια, το ενδιαφέρον συνεχώς αυξάνεται. Εγώ προσωπικά ευελπιστώ ότι μήναν παραμήναν η κάθοδος των Κινέζων πελατών προς την Κύπρο θα αυξάνεται. Την ίδια ώρα το ΚΕΒΕ φλερτάρει την κινέζικη αγορά. Ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Κινέζοι επιχειρηματίες ή ότι έχουν αγοράσει σπίτια ή συζητούν σοβαρά την χρήση της Κύπρου ως βάση για τις επενδύσεις τους. Με την ίδια λογική προσεγγίζονται και άλλες αγορές με πιο πρόσφατη αυτή της Ιορδανίας. Εξήχθη ένα επιχειρηματικό φόρο, στο οποίο συμμετείχαν αρκετοί Ιορδανοί επιχειρηματίες. Αποστολή του ΚΕΒΕ βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Ρωσία για προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού.